Επιτρέπετε πριν μπω στην πρόταση ΑΚΙΤΖΙ, με αφορμή, επειδή ρωτήθηκε ο κ. Λακοτρύπης, μέχρι τώρα έχουμε τις δηλώσεις περί δραστηριοποίησης τουρκικών εταιριών στο βορειοανατολικό τμήμα της Κυπριακής ΑΟΣ. Και λέμε, εμείς προχωρούμε κανονικά. Ποια είναι η εκτίμηση σας που στην περίπτωση που αυτή η ρητορική μετουσιωθεί σε πράξεις, δηλαδή σε δεδομένα. Δηλαδή από τη στιγμή που ενώ εμείς προχωρούμε κανονικά, λίγο πιο παραπέρα, δίπλα, βάλει η Τουρκία για τρύπανο. Ενώ στην πράξη, τι επιλογές έχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία. Που θα συνιστά ουσιαστικά κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που δεν έχουμε τη δύναμη να το παρεμποδίσουμε, πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να αποταθεί σε όλα τα διεθνή όργανα και πολιτικά και νομικά ενδεχομένως. Θα έχουμε δηλαδή δύο παράλληλες γεωτρήσεις, μία ψευδογεώτρηση και μία γεώτρηση. Αυτό φαίνεται αν και εφόσον η Τουρκία υλοποιήσει αυτά τα οποία λέει. Και επαναλαμβάνω, δεν βλέπω άλλη διέξοδο για την Κυπριακή Δημοκρατία σε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν. Εκτός εάν παρέμβουν τρίτοι, που το βρίσκω πολύ δύσκολο, για να τερματίσουν αυτή την παρανομία και την παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόταση, πρόσκληση, πρόκληση, ΑΚΙΤΖΙ. Έθεσε ένα θέμα που αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών. Ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην πρότασή του, ώστε το πλαίσιο Γκουτέρες να αποτελέσει μια στρατηγική συμφωνία, πακέτο, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες στο Κυπριακό. Το πρώτο που πρέπει να λεχθεί, που ίσως να το έχουν επισημάνει και άλλοι, ότι δεν πρόκειται για συμφωνία σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της λύσης. Είναι κατευθυντήριες αρχές, είναι ένα πλαίσιο, όπως είναι και το όνομα του, το οποίο θα υποβοηθήσει τη διαδικασία των συνομιλιών με στόχο να φτάσουμε στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, δεν είναι πακέτο λύσης. Δεύτερον, είναι γεγονός ότι υπάρχει μία πτυχή στο πλαίσιο Γκουτέρες που δεν αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και τις εγκύτριες δυνάμεις και πιο ειδικά την Τουρκία. Κατά συνέπεια, λογικά πρέπει να αναμένεται σήμερα, αύριο, ή θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει μία δήλωση από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών έστω της Τουρκίας ότι είναι σύμφωνη με την τοποθέτηση Ακίντζη. Σε διαφορά ο το ίδιος κομμάτι ο κύριος Ακίντζη θα πρέπει να το διευκρινίσει αυτό το πράγμα. Πέραν τούτου μπορεί να λεχθούν πολλά και διάφορα γιατί έγινε αυτή η πρόταση. Έχει εκλογές εδώ, έχει εκλογές στην Τουρκία. Πάντα έχει εκλογές. Έχει, ναι, λέω τώρα πιθανές ερμηνείες του γιατί έγινε τώρα, όταν προχτές υπήρχε το δείπνο και δεν έγινε καμία απολύτως πρόοδος. Πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα της ΑΟΣ. Δηλαδή, αν επιμένει στις θέσεις που εξέφρασε στο Δίπρον ή κάτι άλλο. Οπότε, αν η απάντηση στο ερώτημα τι θα πρέπει να κάνει η δική μας η πλευρά, εγώ θεωρώ ότι εάν πράγματι ο κύριος Ακίντζη με τη δήλωση του περί στρατηγικής συμφωνίας, που ακόμα ένα ερωτηματικό τι σημαίνει στρατηγική, δηλαδή η στρατηγική αφορά τους στόχους. Είναι συμφωνία με στόχο τη λύση, είναι συμφωνία με στόχο τη λύση και κάτι άλλο που δεν μπορώ να το φανταστώ. Εν πάση όμως περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι τα Ηνωμένα Έθνη αυτή τη στιγμή έχουν μια χρυσή ευκαιρία να καλέσουν επανέναρξη των συνομιλίων χωρίς να είναι υποχρεωτικό η ελληνοκυπριακή πλευρά να συμφωνήσει με αυτό που είπε ο κύριος Ακίντζη ή ο κύριος Ακίντζη να συμφωνήσει με την δήλωση που έκανε ο πρόεδρος πολύ πρόσφατα ότι αποδέχεται την επανέναρξη των συνομιλιών με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες και από το σημείο από το οποίο έχουν σταματήσει. Διότι με τη μια ή την άλλη φρασιολογία, στο δικό μου μυαλό να ακούγεται ότι και οι δύο αποδέχονται τη διαδικασία που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας. Απλά το λένε διαφορετικά. Ακριβώς. Άρα, αντί να μπούμε τώρα σε μια αντιπαράθεση, εμείς με τους Τουρκοκύπριους. Εμείς μεταξύ μας, αλλά και οι Τουρκοκύπροι μεταξύ μας, διότι έχει και απεικεί δηλώσεις. Ας έρθει ο Γενικός Γραμματέας, είναι η ευκαιρία του, και να ερμηνεύσει την τοποθέτηση και το δύο όπως λογικά ερμηνεύεται, ότι αποδέχονται τη βάση του πλαισίου του και επαναρχίζουν τις συνομιλίες από το σημείο που είχαν μείνει και με τη διαδικασία που εκείνος προτείνει. Απλό πράγμα.
Χωρίς να την παραθέσει. Συμφωνείτε με την. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός σας, ο κ. Κυπριανού, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η πρόταση του ΑΚΙΤΖΙ για στρατηγική συμφωνία στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες διανοίγει την προοπτική για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και ούτε λίγο ούτε πολύ κάλεσε τον Πρόεδρο να αξιοποιήσει αυτή την προσπάθεια και μάλιστα σε ανάρτηση του στο Twitter έκανε και ένα σχόλιο. Για όποιον τον ενδιαφέρει, του Χούμιτ με κονσέρν έγραψε ότι απόθελε να πάει στο Μήλον. Εντάξει, και εγώ σας λέω ότι η θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι επαναρχίζει διαπραγμάτευση στη βάση του πλαισίου και από το σημείο που έχει μείνει. Εξού και λέει αξιοποίηση, δεν μιλάει για υιοθέτηση. Έτσι το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον. Αξιοποίησε να ζητήσει, όπως είπε, μια συνάντηση για να ρωτήσει Ωραία. Τον κύριο ΑΚΙΤΖΙ τι ακριβώς εννοεί, να δώσει διευκρινήσεις. Και εγώ λέω ότι. Προσθέτοντας, αν θέλετε, εγώ λέω ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι εκείνα που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνουν το βήμα, θεωρώντας ότι και οι δύο, διότι εκ των πραγμάτων αυτό σημαίνει και η δήλωση Ακιντζή και η δήλωση Αναστασιάδη, και να τους καλέσει και να διευκρινίσει και ό,τι θέλει να διευκρινίσει. Ακόμα και τις διευκρινίσεις θα μπορούσε να τις πάρει η εκπρόσωπος εδώ των Ηνωμένων Εθνών. Και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, γιατί πρέπει κατά ανάγκη να γίνει δημόσια αυτή η διαπραγμάτευση και ενδεχομένως κάποια πλευρά να νιώθει εκτεθειμένη σε θέματα γοήτρου. Είναι γι' αυτό που εγώ θα συμφωνήσω ότι οι δικαιολογίες βρίσκονται είτε για να δεχτείς κάτι ή για να το απορρίψεις. Αυτό το οποίο εγώ προσθέτω ότι αυτό αφορά και τα Ηνωμένα Έθνη. Και ο ρόλος τους είναι διευκολυντικός. Τι σημαίνει, να υποχρεώσω τον έναν από τους δύο να μείνει εκτεθειμένος, να οδηγήσω τα πράγματα στο να μην τα βρουν, ή να κάνω ότι περνά από το χέρι μου με την διπλωματία και αθόρυβα να οδηγηθούν εκεί που θεωρώ ότι πρέπει να οδηγηθούν. Επειδή επανέρχεται η συζήτηση για το πλαίσιο Γκουτέρες και όταν ακούμε τέτοιες δηλώσεις, είτε από τον Πρόεδρο να λέει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, είτε για τον ΑΚΙΤΖΙ να προτείνει συμφωνία πακέτο και στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο εσείς εκτιμάτε ότι περιλαμβάνεται και το άτυπο έγγραφο που είχε να κάνει με το μηχανισμό εφαρμογής... Λογικά ή όχι. Περιλαμβάνεται, διότι άτυπο ξιάτυπο, γιατί το καταθέτεις αν δεν το εννοείς. Κατά συνέπεια, είναι το πλαίσιο των 6 σημείων, είναι και το άτυπο να γράφουν πάνω στο τραπέζι, κατά την ταπεινή μου άποψη, και θεωρώ ότι αποδοχή αυτού του πλαισίου συνεπάγεται και εγκατάλειψη της θέσης που διατύπωσε μετά το κράσμοντα ο κύριος Ακιντζή για τα θέματα του φυσικού αερίου, δηλαδή συνδιαχείριση ουσιαστικά πριν τη λύση. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο καταγράφεται, αν θέλετε, και η υιοθετητήσα θέση. Ακριβώς. Και σύγκληση για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου του πλούτου μετά το Η σύγκληση Χριστόφια Θαλάτ, που περιλαμβάνει όλους τους φυσικούς πόρους, όχι μόνο το φυσικό αέριο, δεν έχει μέχρι στιγμής απορριφθεί ή εγκαταληφθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να τίθεται το θέμα όπως τίθεται μετά ο κράτος Μοντανά από τουρκοκυπριακής πλευράς. Θα έπρεπε να δηλώσουν ότι εγκαταλείπεται και εκείνη η σύγκληση. Αλλά δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει λογική να εγκαταληφθεί εκείνη η σύγκληση, γιατί η φυσική πόρη θα είναι η φυσική πόρη του κράτους ολόκληρου των δύο κοινοτήτων, ολόκληρου του κυπριακού λαού. Και έτσι είναι σε κάθε χώρα. Εμπράκτως η δική μας πλευρά, εάν όντως, όπως διατυπώνεται δημόσια, επιθυμεί διακαώς, είναι έτοιμη χθες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Πώς εμπράκτως αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία που αυτή η δήλωση ίσως να δίνει ο ΑΚΙΤΖΙ, ευκαιρία δεν προτρέχω να πω στη λύση, ευκαιρία για επανέναρξη του διαλόγου. Κατά την ανήμου στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας σας ζητούσα από τα Ηνωμένα Έθνη με βάση και τις δύο τοποθετήσεις να καλέσουν επανέναρξη των συνομιλίων. Με το λεξιλόγιο, με την ορολογία που τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν. Αφού υπάρχει μια θέση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η ουσία. Πλαίσιο Γκουτέρες, συνεχίζουμε να πει εκεί που μείναμε. Ακόμα και για τη διαδικασία, ενώ είναι δύο παράλληλες συζητήσεις. Άρα, εφόσον η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Νίκος Αναστασιάδης, έχει οθετήσει αυτή τη θέση,
θα θεωρούσα εγώ την τοποθέτηση να κυνηγεί ότι είναι η υιοθέτηση αυτής της θέσης και θα καλούσα τα Ηνωμένα Έθνη να ζητήσουν επανέναρξη των συνομιλιών. Χωρίς να μπω στην διελκυστήνταν τι είναι στρατηγική συμφωνία και αν πρέπει να την, τι να κάνω, να την υπογράψω, να την συνομολογήσω, τι. Αφού λένε τα Ηνωμένα Έθνη πώς θέλουν να ανοίξει η διαδικασία, να επαναρχίσει η διαδικασία. Εκ των πραγμάτων, αυτό το πλαίσιο που πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές και κάποιες διαπιστώσεις για το σημείο όπου έχουν μείνει οι διαπραγματεύσεις του Γενικού Γραμματέα, μπορεί από μόνη της να αποτελέσει συμφωνία? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Γι' αυτό θεωρώ ότι η δική μας στάση πρέπει να είναι αυτή και θεωρώ ότι δεν υπήρξε. Εντάξει, κάποια κόμματα δεν έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής, στην τοποθέτηση ένα κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού ούτε του Δημοκρατικού Κόμματος. Αλλά κρίνοντας με την τοποθέτηση του ΑΚΕΛ, που είναι το μόνο τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα που έχει τοποθετηθεί, ουσιαστικά αυτό είναι που λέει. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν βλέπει αρνητικά και θα υπάρχει ίσως θετικό πρόσημο στην ανακοίνωση του Προέδρου. Αναμένουμε από τον Χρήστο Χαραλάμπης να μας ενημερώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσουρίδη. Σύντομη διακοπή διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για ανάλυση και των υπόλοιπων θεμάτων της επικαιρότητας εδώ στο στούντιο.